Σε κομματώδη κατάσταση εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής 18χρονος στη Λεμεσό και συγκεκριμένα σε περιοχή της Μουταγιάκας μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης και κατόπιν εξασφάλισης μαρτυρίας που είχε στα χέρια της η αστυνομία, χθες βράδυ έκανε έφοδο σε καφετέρια στο Τραχώνι, από την οποία ο νεαρός φαίνεται να προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες. Μέλη της δύναμης πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τη Συρία, ηλικίας 39 και 28 ετών. Στο συγκεκριμένο υποστατικό είχε γίνει έρευνα και προημερών, με αποτέλεσμα 4 πρόσωπα να συλληφθούν και άλλα 2 να καταζητούνται. Ένας εξ αυτών ο 39χρονος που συνελήφθη χθες. Το δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του, όπως επίσης και του 28χρονου. 44χρονος άνοιξε πύρ εναντίον 27χρονου που επιχείρησε να κλέψει κυνηγετικά σκυλιά από την αυλή του. Όλα έγιναν 30 περίπου λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο χωριό Γιόλου. Ο 44χρονος ιδιοκτήτης των σκυλιών ενημέρωσε την αστυνομία ότι ένας 27χρονος από άλλο χωριό της επαρχίας Πάφου, τον οποίο αναγνώρισε και με το οποίο, όπως παραδέχθηκε, έχουν διαφορές, μπήκε στην αυλή του κρατώντας πιστόλι και φορώντας καλτσόν στο κεφάλι. Ο 44χρονος, μόλις τον αντιλήφθηκε, έριξε εναντίον του 2 πυροβολισμούς με το κυνηγετικό του όπλο. Ο 27χρονος αμέσως έγινε καπνός, ενώ αργότερα εμφανίστηκε στο νοσοκομείο Πάφου μαζί με τον δικηγόρο του και φέρει ορισμένα σφαιρίδια στο σώμα του, αλλά τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 44χρονο, εναντίον του οποίου διερευνάται μεταξύ άλλων και απόπειρα φόνου. Εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα εξαήμερης κράτησης, ενώ ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται αύριο και ο 27χρονος.